Ελάτε, ελάτε μου εδώ. Τι φοράς, τι φοράς, άσπρο είναι. Έβαλε το χημικό. Έβαλα την ποδιά του χημικού για να έχουμε ασφάλεια. Και γυαλί, κοίτα. Όχι, αυτός βάζει γυαλιά, εμείς δεν έχουμε, παιδιά. Τι θα φάμε παγωτό. Ελάτε, ελάτε. Θα φάτε και παγωτό. Δεν έχω γυαλιά, έχεις γυαλιά λίγο. Τι από εδώ. Πρώτα απ' όλα θα φάτε ένα μπισκοτάκι το οποίο θα είναι. Αυτό με τα χαρά, okay. Το φάμε. Έχω εδώ το αγαπημένο μου στοιχείο, είναι το υγροάζωτο. Υγροάζωτο. Ναι, ναι. Οπα. Αυτή τη στιγμή βράζει, είναι στους μείον 196 βαθμούς, δεν του αρέσει καθόλου να βρίσκεται ανάμεσά μας. Αν και το έχουμε στο 80%. Κοντά στο απόλυτο μηδέν είστε. Είμαστε. Όχι, ναι, κοντά, κοντά. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, θα βάλω τα μπισκοτάκια. Να. Μέσα στο άζωτο. Βράζουν, παιδιά, τηγανίζονται. Να. Και αυτή τη στιγμή έχουμε παγώσει στιγμιαία το μπισκότο. Με αποτέλεσμα. Ναι. Αν το βάλετε στο στόμα σας, θα φτιάξετε μια ανάσα δράκου. Ναι. Να. Ας το βάλε, κύριος Καμπουράκης. Ας το βάλε, για να μην φοβάστε, μην το ακουμπήσετε στα χείλη σας, μην το ακουμπήσετε στη γλώσσα σας. Σαν να είναι ένα παγάκι. Στα δοντάκια σας. Στα δοντάκια. Ναι, ναι, ναι. Στα δοντάκια. Έτσι. Πάρτε το στο χέρι σας. Α, το παίρνω. Σαν να είναι παγάκι, αλλάξτε το χέρι. Εννοώ, κάντε αυτό εδώ. Για κοιτάξτε. Γιατί δεν το έφαγες, φάτο λίγο. Μην το βάζεις τα χείλη σου, λέει. Σε βλέπω να εξαφανίζεσαι. Αχρήματο. Οκ. Πάμε για ένα στιγμιαίο παγωτό. Πάμε, τίπατο. Τι θα χρειαστούμε για ένα στιγμιαίο παγωτό. Σοκολατούχο γάλα. Κρέμα γάλακτος. Ναι. Και λίγο ζαχαρίτσα. Λίγο υγρό άζωτο. Άζωτο. Παιδιά, μιλάμε τώρα για τρομερή ιστορία. Κοίτα εδώ. Στον έχουμε ετοιμάστε, πρόβλημα, ετοιμάστε το, ετοιμάστε το. Έχει γίνει σεμιφρέντο, sorry. Τι έχει γίνει? Σεμιφρέντο, θέλει λίγο ακόμα. Ρίξτε το. Θέλει κι άλλο. Έβαλα μεγάλη ποσότητα για όλους στο πάνελ. Ωραία, θα πάμε όλοι παγωτό, ρε παιδιά. Ορίστε. Παιδιά, έφτιαξε παγωτό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Καλό. Καλό. Παγωτό κανονικό, παιδιά. Μπορεί να σας πέσει. Ναι, προσέχω. Βάλε κι άλλο, εδώ να δώσω τα παιδιά. Έχω εδώ για όλους. Παιδιά, πολύ ωραίο. Okay. Δεν κάναμε τίποτα από το να παγώσουμε πάρα πολύ γρήγορα τα υλικά μας. Θα ήθελε 5 με 6 ώρες να το παγώσουμε στην κατάψυξη. Αυτό γίνεται με υγρό άζωτο. Με υγρό άζωτο, το οποίο είναι στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου και θα το φέρουμε το υγρό άζωτο σε επαφή. Πάμε για το τελευταίο. Πάμε για το τελευταίο. Πάμε για το τελευταίο. Εξαφάνιση. Θα βάλουμε υγρό άζωτο. Ναι, θα σας φωνάξω από εδώ για να εξαφανιστείτε, αν θέλετε. Ο κύριος, πλησιάστε. Ελάτε, ελάτε, κύριε Καμπουράκη. Άμα μπω μέσα. Εδώ έχουμε καυτό νερό. Βραστό νερό. Βραστό νερό στους 100 βαθμούς. Τι θα συμβεί όταν φέρουμε σε επαφή το καυτό νερό με το υγρό άζωτο? Θα υγροποιηθούν οι υδρατμοί, τίποτα άλλο. Έχουν απλώς 300 βαθμούς διαφορά. Αυτά τα δυο. Αυτά τα δυο. Okay. Είστε έτοιμος? Ελάτε λίγο πιο πίσω. Ελάτε, ελάτε να εξαφανιστούμε. Δεν υπάρχει, ρε. Σας εξαφάνισα για λίγο, τελείως, έτσι. Τελείως. Εκπληκτικό. Αυτά είναι κάποια από τα πειράματα έτσι που κάνουμε με τα παιδιά και στο σχολείο. Αυτά τα μάθαμε στο πανεπιστήμιο. Αυτά τα μάθαμε και στο πανεπιστήμιο, ναι. Αλλά τα εκλαίγευσες. Πρέπει είναι να δεις. Είναι εκλαίγευμένη επιστήμη. Είναι για να κερδίσουμε τους μαθητές μας. Είναι πρέπει να δεις πώς συμμετέχουν οι μαθητές αυτά όλα. Ό,τι έκανα με τη σταγόνα ιστορίας, που διαβάζαμε όλη ιστορία και τα λοιπά. Και μετά τους, την έγραψε με έναν τρόπο και τη διαβάζαμε όλοι. Ακριβώς το ίδιο. Μπράβο. Η εκλαίγευση της επιστήμης είναι κάτι που θα φέρει στο κοινό. Είσαι τρομερός. Μπράβο. Παιδιά, πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νιώσαμε επιστήμονες λίγο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε, break. Παγωτάκι, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Θα φάνε. Πάει το παγωτό, το φάγαμε εμείς.